Επιστροφή λοιπόν στο Υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου. Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο στο ορθό και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γεωργίου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και πάλι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο καρκίνος στο ορθό είναι συχνός? Είναι από τους συχνότερους καρκίνους. Υπολογίζεται ότι ένα στους 23 άντρες περίπου σε όλη τη ζωή θα διαγνωστεί με καρκίνο του ορθού και λίγο μικρότερο ποσοστό για τις γυναίκες. Α, είναι μικρότερο και ποσοστό. Και πλέον με τους προληπτικούς ελέγχους ολοένα βρίσκουμε πιο πολλούς καρκίνους με σε αρχικό στάδιο. Με κολονοσκοπήσεις λέτε. Ακριβώς, ναι, ναι. Ωραία. Εμείς θα μιλήσουμε για μία διαφορετική αντιμετώπιση, όχι την κλασική χειρουργική. Mm-hmm. Μία μέθοδο ελάχιστα επεμβατική, ονομάζεται TAMI, σωστό? Ακριβώς. TAMIS είναι Transanal Minimal Invasive Surgery, δηλαδή διαπροκτική ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Είναι η εξέλιξη της χειρουργικής μετά τη λαπαροσκοπική ή τη ρομποτική. Για τον καρκίνο του ορθού έχουμε προχωρήσει χρησιμοποιώντας φυσικές οπές, είναι χειρουργική φυσικής οπής, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιώντας τη φυσική οπή των προχτών. Χειρουργούμε προκτού, μέσω, ναι, του προχτού. Λοιπόν, βλέπουμε και το animation είναι πάρα πολύ καλό, να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Μέσα από τη φυσική αυτή οπή, λοιπόν, εδώ είναι η αφαίρεση του καρκίνου, γι' αυτό το λέμε ελάχιστα επεμβατική. Πάμε να το ξαναδούμε από την αρχή. Πάμε να δούμε ότι βάζετε κάποια εργαλεία εσείς. Να. Κύριε Γεωργίου. Ακριβώς. Χρησιμοποιούμε ένα τροκάρ. Το, ναι, τροκάρ είναι ένας μικρός σωλήνας, ο οποίος μπαίνει στη θέση του προχτού για να το διατηρεί ανοιχτό και μέσω αυτού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία, λαπαροσκοπικά εργαλεία, για να προσεγγίσουμε ένα μεγάλο πολύποδα ή ένα καρκίνο, ναι, αρχικού σταδίου. Ναι. Και με αυτά βγάζουμε τον πολύποδα, τον αφαιρούμε, χρησιμοποιώντας αιμοστατικές τεχνικές και συσκευές. Πάμε να δούμε τα πλεονεκτήματα αυτής, γιατί χρησιμοποιείται από τους ειδικούς επιστήμονες η συγκεκριμένη μέθοδος TAMIS και τα πλεονεκτήματά της. Είναι για μεγάλους πολύποδες, είναι και για πολύποδες, κύριε Γεωργίου. Ακριβώς, είναι για μεγάλους πολύποδες που δεν μπορούν να αφαιρεθούν ενδοσκοπικά, δηλαδή, ναι, κατά τη διάρκεια της κολονοσκόπησης. Ο γαστροεντερολόγος μπορεί να πει ότι είναι πολύ μεγάλος ο πολύποδας, δεν μπορώ να τον αφαιρέσω. Και μπορεί να υπάρχει και αμφιβολία αν ο πολύποδας έχει καρκίνο μέσα. Οπότε ο πολύποδας πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρος. Ωραία. Για καρκίνους σε αρχικό στάδιο, βλέπουμε όλα τα πλεονεκτήματα και τα συζητάμε μετά. Για καρκίνους σε αρχικό στάδιο, αποφυγή μεγάλου χειρουργείου, γρήγορη ανάρρωση. Εξιτήριο σε 24 με 48 ώρες, γι' αυτό λέμε ελάχιστα επεμβατική. Αποφυγή κολοστομίας, πολύ σημαντικό και το συζητάμε. Διάσωση σφιχτήρα, άλλο πολύ σημαντικό. Και δεν αποκλεί όμως μεγαλύτερη επέμβαση. Να σταθώ στα δύο που προβληματίζουν πάρα πολύ τους ασθενείς που έχουν ένα καρκίνο στο ορθό. Δηλαδή σκέφτονται όλοι την κολοστομία και το σφιχτήρα. Είναι η πρώτη αντίδραση ενός ασθενή. Όταν ακούσει για καρκίνο του ορθό, αν θα έχει μόνιμη κολοστομία ή αν θα επηρεαστεί ο σφιχτήρας του. Είναι η πρώτη αντίδραση, είναι απολύτως φυσιολογικό. Ανάλογα τώρα με τον πολύποδα ή τον καρκίνο, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να βοηθήσουμε. Ναι. Όπως προαναφέραμε, η μέθοδος αυτή είναι καλή για αρχικού σταδίου καρκίνους. Γιατί μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια ο καρκίνος και να συρραφεί η περιοχή χωρίς να αυξάνει το ρίσκο υποτροπής ή μακρινών μεταστάσεων. Όταν μιλάμε για μεγαλύτερους καρκίνους όμως, η μέθοδος αυτή δεν είναι πιο κατάλληλη. Μπορούμε όμως να την τροποποιήσουμε και να την μετατρέψουμε σε κάτι άλλο, την TATME, Transanal, ολική μεσορθική εκτομή του ορθού, η οποία βοηθάει, γίνεται σε συνδυασμό με τη λαπαροσκοπική, για να αφαιρέσει ολόκληρο το κομμάτι του εντέρου που επηρεάζεται μαζί με τους λεφαδένες και να γίνει αναστόμωση κάτω για να διαφυλάξει το σφιχτήρα. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος TAMIS και για μεγαλύτερους καρκίνους. Λέτε λίγο τροποποιημένη. Τροποποιείται. Όχι ακριβώς το TAMIS, ονομάζεται TATME. Η συσκευή είναι η ίδια, απλά αλλάζουμε την προσέγγιση μας. Μάλιστα. Πάμε σας παρακαλώ για να δούμε. Μιλάμε για καρκίνο του ορθού, αλλά μιλάμε ένα καρκίνο που χαμηλά στο έντερο. Σωστά. Είναι το τελευταίο κομμάτι του εντέρου πριν τον προχτό. Το βλέπουμε εδώ. Εκεί, σε αυτό το σημείο, μπορείτε, εκεί το βλέπουν και οι τηλεθεατές. Να, κύριε Γεωργίου. Αυτό είναι το ορθό και ο προχτός. Σωστό. Και μετά με την αφαίρεση εσείς που κάνετε, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, συραφή. Ακριβώς. Αφαιρείτε το κομμάτι και... Αφαιρούμε το κομμάτι και το ράβουμε μέσα από τον προχτό, από μέσα. Μέσα από τον προχτό. Ακριβώς, με τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Γι' αυτό έχει αυτά τα πλεονεκτήματα που σημαίνει ότι... Ο ασθενής δεν έχει ουλές.
ο ασθενής δεν πονάει, έχει μια ενόχληση στην περιοχή του προχτού, η οποία είναι διαχειρίσιμη με απλά αναλγητικά παυσίπονα. Ναι. Η ουλή ράβεται, ώστε μειώνεται η πιθανότητα να υπάρχουν οποιοσδήποτε επιπλοκές σύψης ή αιμορραγίας. Ο ασθενής μένει στο νοσοκομείο μια μέρα για παρακολούθηση και την επόμενη μέρα φεύγει. Θέλετε να μας πείτε περιστατικά που έχετε αντιμετωπίσει. Είναι ένας πολύ συζητημένος, όπως έχουμε πει και στην αρχή, ο καρκίνος του ορθού. Βεβαίως. Γιατί έχει αυτό που λέμε, όταν λέμε κολοστομένο, με αυτό το σακουλάκι το... Ακριβώς. Που το σκέφτονται πάρα πολλοί ασθενείς και το περιβάλλον και η οικογένειά τους. Είχαμε πρόσφατα στην κλινική μας ένα περιστατικό σε ασθενή με πολύ μεγάλο πολύποδα, ο οποίος πριν μερικά χρόνια θα είχε υποβληθεί σε ένα μεγάλο χειρουργείο. Με την αναστόμωση πολύ χαμηλά κάτω στον προχτό, με όλα τα ρίσκα που μπορούσε αυτό να ενέχει, ο οποίος ήρθε στην κλινική μας και τον αφαιρέσαμε ολόκληρο, χωρίς καμία επιπλοκή. Έφυγε την ίδια μέρα ο συγκεκριμένος. Την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα ακριβώς. Και στο τέλος η βιοπτήσια μας έδειξε ότι δεν υπήρχε ούτε καν καρκίνος μέσα σε αυτόν τον πολύποδα. Το οποίο είναι οι περιπτώσεις που είναι εξαιρετικά χρήσιμη αυτή η τεχνική. Ναι. Άλλο ένα παράδειγμα, είχαμε πρόσφατα μεγαλύτερης ηλικίας ασθενή, με μεγάλη συνοσηρότητα, δεν μπορούσε να υποβληθεί σε μεγάλο χειρουργείο, λόγω των καρδιαγκιακών και πνευμονικών προβλημάτων, αναπνευστικών προβλημάτων που είχε. Τα πήγε εξαιρετικά καλά, υποβλήθηκε σε αυτή την επέμβαση, αφαιρέσαμε τον καρκίνο του, πήγε σπίτι την επόμενη μέρα. Πω, είναι... Σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο που επιβάλλεται, φαντάζομαι, σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία. Είναι πολύ μεγάλα τα πλεονεκτήματα. Θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτή η τεχνική δεν είναι για όλους τους πολυποδές, ούτε για όλους τους καρκίνους. Ναι. Χρειάζεται εξειδικευμένο χειρουργό και εξειδικευμένο κέντρο, ακτινολόγο. Πολλές φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και ενδοσκοπικό υπέροχο για να μας βοηθήσει. Πριν το χειρουργείο, για να μας βοηθήσει στο να πάρουμε την απόφαση αν ο ασθενής είναι κατάλληλος για αυτή τη μέθοδο. Και επίσης χρησιμοποιεί και τη μαγνητική, η οποία είναι πάντα απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις. Σωστά. Άρα του κάνετε ένα τσεκάρισμα πολύ αναλυτικό πριν, για ακριβώς να δείτε αν μπορεί να υποβληθεί στη συγκεκριμένη μέθοδο. Ακριβώς. Δεν είναι για όλους, αλλά αυτούς που μπορούμε να επιλέξουμε είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Να φανταστώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε σιρίγγια. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Κάποια σιρίγγια τα οποία που είναι περίπλοκα και μπορεί να το εσωστόμιο τους να είναι πιο ψηλά από τον προχτό. Ναι. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για αφαίρεση του εσωτερικού στομίου, επικουρικά με τη μέθοδο που γίνεται από τον προχτό. Είναι ένα άλλο θέμα που θα το αναλύσουμε την επόμενη φορά. Αλλά ναι, έχει χρήση και στα σιρίγγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά, κύριε Γεωργίου. Να είστε καλά.